Είναι από το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη η Γιάννη Ανακοίνωση και ουσιαστικά κουνάει το δάχτυλο σε πολλέ κατευθύνσει και προ του πολίτε και προ τι δικέ του υπηρεσίε αλλά και προ τι εταιρείε. Να δούμε λοιπόν τα σημεία που τονίζονται σε αυτή την ανακοίνωση. Ε, λέει λοιπόν αφού αναφέρει ότι αναμένεται κακοκαιρία. Ε, λέει ότι οι κατατόπους διευθύνσεις των αστυνομιών σε όλη τη χώρα θα απαγορεύσουν την κίνηση των φορτηγών από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, της Κυριακής, μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Είναι κάτι που ίσχυε την περασμένη Δευτέρα και δεν τηρήθηκε. Τονίζεται ότι απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και σημειώνεται ότι είναι αντικοινωνική συμπεριφορά η οδήγηση στη ΛΕΑ και τιμωρείται με 60 μέρες αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων. Το ζητούμενο βέβαια είναι να εφαρμοστούν όλα αυτά, γιατί είναι γνωστά και ισχύουν κανονικά. Είναι ακριβώ. Γι' αυτό είπαμε ότι κουνάει το δάκτυλο το υπουργείο και προ τι δικέ του υπηρεσίε. Ε, σημειώνεται ότι πρέπει οπωσδήποτε τα αυτοκίνητα που θα κινηθούν σε εθνικέ οδού να είναι φοδιασμένα με αντιολυστιε αλυσίδε. Ε, επίσης τονίζεται ότι θα πρέπει οι πολίτες να ενημερώνονται συνεχώς από τα μέσα ενημέρωσης είτε ραδιόφωνο είτε διαδίκτυο διότι αξιωματικοί σε όλες τις διευθύνσει της χώρας θα ενημερώνουν ε, σε, σε, σε άμεσα σε για τα όλες τα τις εξελίξεις διαστήματα. βεβαίως για όλες τις εξελίξεις που θα υπάρχουν στο θέμα και της κακοκαιρία, αλλά και των τυχών προβλημάτων που θα δημιουργηθούν σε κάποια σημεία των εθνικών οδών. Μάλιστα. Ε, Έχουμε κάποια άλλη τέλος, κάρτα. Ναι, Βεβαίως. και τέλο, ε, καλούνται βέβαια οι πολίτε να ακολουθούν ακριβώ όλε τι οδηγίε που θα δίνονται από του άνδρες τη τροχέα ή τη πυροσβεστική, ανάλογα την περίπτωση, διότι την περασμένη Δευτέρα παρατηρήθηκαν και τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, ενώ οι τροχονόμοι έλεγαν σε οδηγού να, απομακρ... να αλλάξουν κατεύθυνση, να πάρουν κάποιο παράδρομο, συνέχιζαν να κινούνται χωρί αλυσίδε στην εθνική οδό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεόνα